Σας ακούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θέλω καταρχάς να διαχωρίσω κάτι. Το πολιτικό πρόσωπο είναι μία υπόθεση και το τι είναι ο Γιωργούλης σαν άνθρωπος είναι ένα δεύτερο. Πάω κατευθείαν στο δεύτερο θέμα, το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά. Η καταγγελία είναι μέσα στο δεύτερο, με συγχωρείτε. Είναι τι είναι σαν άνθρωπος και ποιες είναι οι πράξεις. Από ό,τι όμως καταλαβαίνουμε, δεν γνώριζε κάποιος κάτι. Δηλαδή δεν είχε το προφίλ, να το πω έτσι, του ανθρώπου ο οποίος δημιουργούσε τέτοιες συνθήκες. Αυτό προσπαθώ δηλαδή, να πω. Δηλαδή εμείς από όλους ακούμε ότι πέσανε από τα σύννεφα. Ωραία, εγώ θα σας πω την εικόνα που έχω για το συγκεκριμένο, αν πέφτεις από τα σύννεφα ή όχι. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι εύκολο να το συζητάς, διότι ο καθένας από εμάς όταν βρίσκεται μέσα σε ένα γύρισμα, μέσα σε μια κοινή εκδήλωση αν θέλετε, εκεί πέρα συμπεριφέρεται διαφορετικά. Το τι είναι μέσα του σαν άνθρωπος φυσικά δεν μπορεί να το περιγράψει ούτε ο Δημήτρης Αρβανίτης εγώ, ούτε κάποιος άλλος. Εγώ θα πω την εμπειρία μου στο γύρισμα. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας πολύ σωστός άνθρωπος. Οι ιδέες που είχε δεν ήταν οι εξωφρενικά προωθημένες ή κάτι να πεις. Ήταν ένας νορμάλ άνθρωπος όπως είμαστε όλοι μας όταν είμαστε σε ένα γύρισμα. Ναι, δεν είχα κανένα παράπονο όσο δουλεύαμε μαζί. Και μετά, επειδή διατηρήσαμε μια πολύ καλή σχέση, πάλι δεν είχα κάτι να προσάψω, γιατί ήταν πραγματικά, δεν είχε ακουστεί απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα, από κανέναν και σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν, αν με ρωτάτε ποιος είναι και τι είναι σαν άνθρωπος, από τη δικιά μου άποψη δεν έχω να πω κάτι. Από την δική σας εμπειρία, από τη δική σας σχέση, είτε επαγγελματική είτε φιλική εκ των υστέρων. Από τη δικιά μου άποψη σας το ξαναλέω. Ήταν ένα παιδί μετρημένο και θα είμαι και πολύ ειλικρινής, όχι ιδιαίτερης ευφυΐας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε «Αμάν, τι φοβερό μυαλό έχω μπροστά μου». Είχε τελειώσει το Πολυτεχνείο, ήταν μια χαρά με τα επαγγελματικά του. Είχε έξυπνες και προωθημένες λύσεις όσο αφορά τα επαγγελματικά του. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάποιος να συζητήσει. Εκεί που μου έκανε τη φοβερή εντύπωση είναι όταν άκουσα τον πρώτο του λόγο στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου δεν μπορούσε να αρθρώσει το λόγο που πρέπει να έχει ένα πολιτικό όν, και εκεί άρχισα να αναρωτιέμαι και κατά πόσο μπορούμε εμείς σαν κοινωνία να στέλνουμε στο εξωτερικό, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άτομα τα οποία από ό,τι βλέπετε τον τελευταίο καιρό, το ένα πίσω από το άλλο, προσβάλλουν τη χώρα. Πάντως η ευφυΐα, το πόσο κάποιος είναι ρήτορας, καλός ρήτορας ή όχι, δεν παίζει ρόλο με την κακοποίηση. Απολύτως καμία. Αλλά σας λέω και πάλι ότι αυτό δεν αλλάζει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σύντομα με ακόμα μία κατηγορία. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εξαιρετικά σοβαρά ποια άτομα στέλνουμε. Και χτες είχα και μία συζήτηση με ένα πολιτικό πρόσωπο, η οποία με εξόργησε, γιατί λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, μία υπόθεση Καϊλή, μία ο Γιωργούλης, μία το ένα, μία το άλλο, άσχετα τι θα βγάλει η δικαιοσύνη, αλλά είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ πρωτοσέλιδα, πια στο εξωτερικό, και μου λέει, εμείς προτείνουμε, ο λαός ψηφίζει. Μα πάει να πει ότι εσείς προτείνετε λάθος. Ο λαός ψηφίζει. Θέλω όμως, να πω κύριε ότι Αρβανίτη, εκλεγμένοι είναι όλοι αυτοί. Ναι, ο λαός ψηφίζει. Ναι, αλλά ναι, ακούστε με, αλλά ποιος προτείνει? Το κόμμα προτείνει. Δηλαδή, πρώτο, αν σας πρότειναν εσάς να ψηφίσετε κάποιον ο οποίος ήταν κακοποιητής ή είχε κάποιο ένοχο παρελθόν, θα τον ψηφίσετε? Δεν θα τον ψήφιζα με τίποτα. Στην ψήφο αλλά σας είμαστε ρωτάω. Όλοι ελεύθεροι και επιλέγουμε και ψηφίζουμε. Δεν πίεσε κανείς κανέναν. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες είμαστε ελεύθεροι επιλέξουμε τα πρόσωπα. Δεν λέμε όχι. Μα, άλλο, δεν θυμάμαι άλλο, κανέναν λέω, από το καλλιτεχνικό χώρο να ενίσταται εγώ όταν άκουσε την υποψηφιότητα του κύριου Γιωργούλη, κύριε Αρβανίτη. Ποιους εκθέτουν τα κόμματα ως υποψήφιοι? Λέω κάτι άλλο. Μήπως πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για τους υποψήφιους.
Διαφωνείτε σε αυτό που λέω? Δεν θυμάμαι τότε αντιδράσεις για την υποψηφιότητα του κυρίου Γεωργούλη. Πώς δεν υπήρχαν αντιδράσεις? Δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Εγώ μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή. Για το πώς μιλάει ξένες γλώσσες, τώρα εντάξει. Για την υποψηφιότητα. Και για την υποψηφιότητα. Γιατί μετά πήγε πολλές αντιδράσεις. Για την υποψηφιότητα μιλάω. Αλλά ξέρετε, κύριε Αρβανίτη, καταλαβαίνω τι λέτε και το σχόλιο το γενικεύεται να κάνουμε όλοι να έχουμε έναν εσωτερικό προβληματισμό για το ποιο ψηφίζουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, εμένα αυτό ακριβώς που με κάνει εντύπωση είναι και από εσάς αυτά που ακούω. Δηλαδή, ακούω και από τους τοπιούς που τα καταλαβαίνω γιατί είναι η προσωπική τους επαφή. Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν είχα κανένα πρόβλημα, ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Εσείς είπατε και κάποια αρνητικά. Μια χαρά, γιατί θέλετε να είστε και δημόσια πολύ πολύ αντικειμενικός και ειλικρινής και καλά κάνετε. Δεν είδα όμως κανέναν να αναφέρεται σε αυτή τη γυναίκα, στην καταγγέλουσα. Δηλαδή ούτε μία πρόταση, λοιπόν, να δούμε. Ούτε ένα ρήμα. Μου κάνει εντύπωση. Θα απαντήσω, μα δεν με αφήσαν. Δεν το λέω μόνο για εσάς. Δεν το λέω μόνο για εσάς. Εγώ προσωπικά ότι σε αυτό το ζήτημα μιλάω, ή πολιτικά πάει ή για το πόσο καλό παιδί είναι ο Αλέξης Γεωργούλης. Ωραία, και κανείς αφήστε δεν μιλάει με για τη να τελειώσω και θα ακούσετε για τη γυναίκα να μιλήσω. Γιατί δεν πρόλαβα, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα τη θαυμάζω για ένα συγκεκριμένο και πρώτο λόγο, ότι αμέσως και όχι αφήνοντας να περάσουν 2 χρόνια ή 3 χρόνια, έκανε καταγγελία. Μπράβο, διότι καταγγελίες δεν γίνονται εκ των υστέρων. Γίνονται την ώρα που έχεις γίνονται. Το πρόβλημα. Το ιδανικό δεν είναι, ένα χρόνο. Το ιδανικό αυτό είναι να το σωστό. Αμέσως. Αυτό είναι τόλμη. Αυτό είναι τόλμη από μέρους της. Ένα. Και δεύτερο που τη θαυμάζω αυτή τη γυναίκα είναι ότι δεν έστειλε αμέσως, κοιτάξτε τι έγινε. Άφησε τη δικαιοσύνη να μιλήσει. Γι' αυτό και δεν μίλησε τόσο καιρό. Και το πρόβλημα που υπάρχει αυτές τις μέρες, που ανακοινώθηκε, δεν ξέρω από ποιον τελικά το όνομα, αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα δημοκρατίας και λόγου. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που ο ίδιος αποφάσισε να μην μιλήσει για το πρόβλημά του και να περιμένει τη δικαιοσύνη. Εσείς επικοινωνείτε. Απαντήστε μου, είναι μια υπέροχα σωστή θέση δική της ή όχι? Συμφωνώ. Για μένα είναι εξαιρετική θέση. Απλώς μου κάνει εντύπωση που δεν συζητιέται καθόλου, κανείς δεν κάνει αυτή την αναφορά προς τα εκεί. Κακώς και δεν απευθύνομαι μόνο σε εσάς. Ήμουν έτοιμος να μιλήσω. Όχι, εγώ είμαι πεντακάθαρος ναι, αυτό. Ναι, περιμένουμε όχι, μεν τη δικαιοσύνη. Είσαστε απόλυτα. Αλλά συζητάμε ότι είναι εξαιρετική. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μία γυναίκα που έρχεται μετά από 2 χρόνια και λέει κάτι δεν με πείθει τόσο όσο ακούσαμε με πείθει μία γυναίκα που μακάρι την άλλη μέρα το πρωί πήγε. Δεν ξέρουμε. Δεν είναι θέμα πειθούς όμως, κύριε Αρβανίτη, τώρα το πότε κάνει την καταγγελία η κάθε γυναίκα. Συγγνώμη που, συγγνώμη που ναι, διακόπτω. Η κάθε γυναίκα και ο κάθε άντρας. Εμένα με πείθει περισσότερο. Είναι έτοιμος ή έτοιμη να κάνει όποτε εκείνος νιώθει. Βέβαια. Η γενναιότητα ναι. είναι στη στιγμή που ο καθένας Σωστά. μπορεί να είναι γενναίος. Απλώς το θέμα αυτό είναι να μην υπάρχουν ζηλοί γύρω-γύρω. Και να κρύβονται πίσω από τις κουρτίνες. Και να μην αποκρίνουμε άλλα θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι πείθει εμένα περισσότερο μία γυναίκα. Δεν ξέρω αν ήμουν ασαφής. Για μένα μίλησα και είπα ότι οποιοδήποτε ακούει μία γυναίκα που πάει αμέσως, τον πείθει 100% περισσότερο. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό? Ότι έχει το θάρρος, καταρχάς, όταν μία γυναίκα έχει το θάρρος αμέσως και ξεπερνάει το πρόβλημά της, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο σε μία γυναίκα και το ξέρετε καλύτερα εσείς οι γυναίκες από μένα, εκείνη την ώρα να πας, γιατί εκείνη την ώρα δηλιάζεις, γιατί εκείνη την ώρα πονάς, φοβάσαι. Και φοβάσαι, συμφωνώ, κυρίως φοβάσαι. Είναι άρα, γεγονός λοιπόν, ότι τόλμη είπε. Συγγνώμη που διακόπτω, λίγο να κάνω ένα σχόλιο που το οποίο χρειάζεται, ναι, θεωρώ. Είναι γεγονός μέχρι στιγμής από τους τοπιούς, από τους σκηνοθέτες. Αυτό που ακούμε είναι ότι ήταν στη συνεργασία μας σαν φίλος ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Απλώς επειδή ακούστηκε και η ατάκα, δεν την προσωποποιώ, ότι θέλω να συζητήσουμε από πού και πώς, γιατί βγαίνει και αυθόρμητα κάποιες φορές αυτά που λέμε, βγαίνουν αυθόρμητα. Μακάρι να είναι όλα ψέματα. Είναι λίγο σαν, όχι λίγο σαν, είναι σαν να λες ότι η κοπέλα αυτή λέει ψέματα. Μακάρι να λέει ψέματα, μακάρι να μην έχει συμβεί τίποτα. Ακριβώς. Όχι μακάρι να λέει ψέματα. Γι' αυτό ρωτώ και ξαναρωτώ, γιατί δεν να δίνουμε λίγο χώρο. Ας δώσουμε τουλάχιστον λίγο χώρο και σε μια γυναίκα που είναι, ναι, που φέρεται ότι είναι ένα φερόμενο θύμα. Να το πω και αυτό. Κοιτάξτε να πω κάτι.
η νομοθεσία, και εδώ υπάρχει και ένα κενό και πολλές φορές εδώ το επισημάνατε εμέσως. Η νομοθεσία λέει ότι έχει δίκιο ο Γιωργούλης αυτή τη στιγμή μέχρι να δικαστεί. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Το κοινό δίκαιο όμως από την άλλη μεριά δεν είναι το τεκμήριο μόνο της αθωότητας, είναι και το τεκμήριο του πόνου εδώ πέρα, ότι μια γυναίκα έχει υποστεί κάτι που θα μπορούσε, πολύ σωστά είπατε και λίγο πριν, να το έχει υποστεί και ένας άντρας. Επίσης, κύριε Αρβανίτη, για τον κύριο Γιωργούλη έχουν βγει 30 ηθοποιοί και έχουν μιλήσει και έχουν πέσει από τα σύννεφα. Για αυτή την κυρία προς τιμήν της δεν έχει βγει κανένας να την υπερασπιστεί στην ελληνική τηλεόραση. Εντάξει, τώρα όμως είναι και η θέση των ηθοποιών. Σαφέστατα όμως είναι και αυτό, δημιουργεί μια εντύπωση. Είναι ένα αποτύπωμα. Αν προσέξατε, εγώ ήμουν πολύ προσεκτικός στη διατύπωση. Φυσικά, μίλησα δεν το λέω για, σας. Για αυτά που είδα, διότι δεν ξέρω κάτι παραπάνω για την Κανείς κυρία. Μας. Δεν μπορώ να μιλήσω για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω. Μα σαφώς... Απλά λέω ότι αυτά ξέρουμε... που έκανε, έτσι όπως τα έκανε, δείχνει ένα άτομο το οποίο έχει μια σωστή οργάνωση και είναι και τολμηρό. Και μέσα στον πόνο της μπορεί να καταγγείλει κάτι. Αν έχει δίκαιο ή άδικο, θα το αποδείξει η δικαιοσύνη, όχι ο Δημήτρης Αρβανίτης. Τι καλό ετοιμάζεται. Αλλά θέλω να πάω και. Πριν πω γι' αυτό, κάνω μια ταινία η οποία είναι διεθνής παραγωγή από ένα βιβλίο που έχω, το Ίκαρος και Μίριαμ, και πάει εξαιρετικά καλά. Αλλά θέλω να κλείσω το θέμα. Οποιοδήποτε Γιωργούλη μας απασχολεί αυτή τη στιγμή ή θα μας απασχολήσει αργότερα. Ξέρετε, ήδη έχει δημιουργηθεί όμως ένα κλίμα το οποίο είναι θετικό στο γυναικείο πληθυσμό να μπορεί να μιλήσει για καταπίεση, να μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για πράγματα που μερικά χρόνια πριν δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτή η θετική εικόνα, εσείς σαν δημοσιογράφοι πρέπει να την προφυλάξετε από την υπερέκθεση. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχουμε... καταγγελία κάποιων γεγονότων είναι γιατί ακριβώς έχουμε την έκθεση. Η υπερέκθεση δεν θα κάνει καλό. Θα αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα από την ίδια την υπερέκθεση. Ίσως εδώ πρέπει να βάζουμε και ένα μέτρο. Τι λέμε, γιατί είδατε, άκουγα πριν την εκπομπή σας και ήταν απόλυτα σωστά τοποθετημένο το ότι ένα πολιτικό πρόσωπο παίρνει ένα εξώφυλλο το οποίο είναι χιδεότατο, γιατί το είδα, και όχι απλά το αναπαράγει, το χρησιμοποιεί πολιτικά. Δηλαδή, ας συγκρατήσουμε εμείς ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να συγκεντρωθούν στον εαυτό τους, να κάνουν αυτοκριτική πριν κάνουν πια οποιαδήποτε πράξη, γιατί δεν φταίμε εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι είμαστε απλά πολίτες, όπως είπατε κι εσείς, που ψηφίζουμε κατά κρίση, να υποφέρουμε από τόσο λάθος, όχι μόνο επιλογές όπως είπα πριν, και αναπαραγωγές. Και ας μην τους δίνουμε το δικαίωμα, ήταν πολύ σωστό ότι βάλατε αυτό το θέμα στην εκπομπή σας. Δεν έχει δικαίωμα ο καθένας να παίρνει ένα εξώφυλλο το οποίο δεν το έχει κρίνει, δεν ξέρει την ποιότητα της δημοσιογραφικής έρευνας από πίσω και να το πετάει στα μούτρα του κόσμου και ο καθένας κατά το δοκούν να αποφασίζει για την ενοχή ή όχι ενός προσώπου μόνο, την καταδίκη μιας κοπέλας η οποία έκανε το αυτονόητο, κατήγγειλε αυτό που σωστά ή λάθος, θα δούμε σε λίγο, ή έπρεπε να κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Μα είναι σαν να πήρε το χρώμα του κόμματος και να μην διάβασε τι έγραφε το πρώτο σέλιδο. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.